Γεια σας και χρόνια πολλά. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Δεν δυσκολεύτηκε η Manchester United και επιβλήθηκε άνετα στο Old Trafford με 3-0 της Nottingham Forest. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Marcus Rashford που πέτυχε το πρώτο γκολ και έδωσε την assist για το δεύτερο. Στις νίκες επέστρεψε η Chelsea που επικράτησε εύκολα στο Λονδίνο της Bournemouth με 2-0. Ο Havertz άνοιξε το σκορ για τους Μπλένου, δημιούργησε και το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Στα δικά μας τώρα, σέντρα στην 15η αγωνιστική της Super League σήμερα. Λεβαδιακός Ιωνικός στις 5, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης στις 6, Βόλος ΑΕΚ στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και Παναθηναϊκός Όφη στις 9.30 και αύριο, Άρης Πανετολικός στις 6 και Λαμία ΠΑΣ Γιάννηνα στις 6.30. Στο μπάσκετ και στο NBA, εξωπραγματική εμφάνιση από τον Λούκα Ντόντσιτ στη νίκη των Mavericks επί των Knicks με 126-121 στην παράταση. Το κοντέ του διαστημικού Σλοβαίνου Γκάρντ έγραψε 60 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε 21 rebound και 10 assist, στατιστικά που κανείς άλλος δεν έχει καταγράψει στην ιστορία του NBA. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε μία αναμέτρηση από το πρωτάθλημα Αγγλίας και δύο από το πρωτάθλημα της Γαλλίας. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μια προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να έχετε μια όμορφη ημέρα.